λεφτά εκείνη την εποχή ήταν, και τα ποσά που μπορεί να μην δώσασταν, ήταν ας πούμε τόσο μεγάλα όσο μπορεί να ακουγόταν. Έτσι όπως ακούγεται ένα ποσό συγκεκριμένο, εάν φαντάζεται κανείς ότι το παίρνεις καθημερινά, είναι τρελό. Αλλά δεν υπήρχε δουλειά καθημερινά. Δες πούμε για μια φωτογράφηση. Πόσο ας πούμε μπορεί να έπαιρνε κάποιος εκείνη την εποχή. Τώρα θα σου μιλήσω με δραχμές, συγγνώμη. Καλοπληρωμένοι θα ήταν από 1 εκατομμύριο μέχρι 5. Δεν ήταν όμως όλες οι φωτογραφίες έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μόνο αυτές οι οποίες ήταν προκλητικές θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα χρήματα, οι άλλες δεν είχαν. Εσύ μπορεί, ας πούμε, να έχεις μετανιώσει κάποιες φωτογραφίες που έχεις κάνει εκείνη την εποχή. Δεν συνηθίζω να μετανιώνω. Στηρίζω τις επιλογές που είχα κάνει και στο παρελθόν και γενικότερα θέλω να στηρίζω τις επιλογές μου. Απλά τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν ήξερες ότι η φωτογραφία σου θα μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο για πάντα. Σε έχει προβληματίσει αυτό, την γκουγκλάροντας μπορεί ας πούμε να έχει κάποιος πρόσβαση σε φωτογραφίες ή δουλειές παλιότερα. Δεν με πειράζει καθόλου, μόνο για τα παιδιά μου με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί για κανέναν άλλον. Φυσικά έχω μιλήσει στα παιδιά μου γι' αυτό, γιατί 100% θα γίνει. Και αν δεν γίνει από τα ίδια, θα γίνει από τους συμμαθητές, παύλα φίλους τους. Έχω πει αυτά που έχω πει, δηλαδή ότι αυτό ήταν μέρος της δουλειάς μου. Είναι κάτι το οποίο έχω κάνει εγώ και δεν έχει καμία σχέση με σένα. Και δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να ντρέπεται. Επαγγελματικά έχεις πειραματιστεί και σε άλλα πράγματα. Ναι, με παρουσιάσεις έχω κάνει, υποκριτική έχω κάνει, βεβαίως. Όπως και η ηθοποιή είναι μοντέλα. Κάνουν καμπάνιες. Έχουν περάσει περίοδος που έχει υπάρξει γκρίνια. Ότι και καλά πώς δοκιμάζονται σε άλλα. Γιατί όχι. Παντού γίνεται αυτό, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, η Σαρλίζ Θερόν έχει πάει Όσκαρ και ξεκίνησε ως μοντέλο. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να δοκιμάσεις και δεν το έχεις κάνει ακόμα. Θέατρο δεν έχω κάνει. Αυτό θα ήθελα να το δοκιμάσω.